στη διαχειρίστρια εταιρεία προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο να επανέλθει η ομαλότητα. Εκτονώνεται η κρίση που είχε ξεσπάσει στο λιμάνι Λεμεσού με την προσωπική παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να αποδεικνύεται καταλητική. Μετά από πολλοί ώρε συσκέψεις, η μεταφορή σε σε έκτακτη και νική του συνέλευση της προεδρικές προτάσεις και αύριο στις 6 το πρωί επιστρέφουν στην εργασία τους. Συμφωνήθηκε να δοθεί μια περίοδος 30 ημερών, ώστε η εταιρεία να προβεί σε συγκεκριμένε ενέργειε για να λυθούν συγκεκριμένα προβλήματα των μεταφορέων. Παρέμβαση του Προέδρου τη Δημοκρατίας, προσωπική μου άποψη, ήταν καταλητική γύρω από τα αιτήματα μας. Εντό αυτών των 30 ημερών, συμφωνήθηκε πω δεν θα υπάρξουν απεργιακά μέτρα από οποιαδήποτε πλευρά, ώστε να δοθεί χρόνο για ελοπίση των συνολικά 14 μέτρων που αποφασίστηκαν, ενώ στα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα μεταξύ Eurogate και Μεταφορέων, θα αποφασιστεί ένα ποσό για τυχόν αποζημώσει για κάθε φορτηγό που εισέρχεται στο λιμάνι. Σε ανακοίνωσή τη, η διαχειρίστρια εταιρεία αναφέρει πω με στόχο την άμεση επαναλειτουργία του λιμανιού, αποδέχθηκε όλε τι προτάσει του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, εκφράζοντα την ελπίδα πω Λόγω του μεγάλου αριθμού εμπορευματοκιβωτίων που έχει συσσωρευτεί στο τερματικό, ω αποτέλεσμα τη στάσης εργασία των μεταφορέων τι τελευταίε ημέρε, αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα κατά την επανέναρξη των εργασιών του τερματικού. Ω εκ τούτου, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα και από κοινού να υπερπηδήσουμε τι οποιασδήποτε δυσκολίε. Οι επαφέ του Προέδρου Αναστασιάδη ξεκίνησαν το πρωί με τη Eurogate και ΔΕΟΕΦ, ναυτιλιακού πράκτορε, εκτελωνιστέ και αρχή λιμένων, με όλε τι πλευρέ να εκπέμπουν μηνύματα κινδύνου. Όλοι μα έχουμε επηρεαστεί και αν δεν λυθεί εντό των επόμενων ημερών, η κατάσταση θα είναι μία αναστρέψιμη και θα Είναι μια κατάσταση η οποία δεν ανατραπεί άμεσα η χώρα, η οικονομία της χώρας τουλάχιστον καταστρέφεται. Επηρεάζονται όλοι οι ανεξαίρετα οι τομείς. Υπάρχουν απώλειες φρούτων. Είμαστε στη μέση της εξαγωγής περίοδου. Έχουν χαλάσει προγράμματα. Καθοριστική σημασία ήταν η συνάντηση που είχε νωρί το μεσημέρι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, η οποία φαίνεται πω έγινε τελικά την πλάστικα υπέρ τη αναστολή των απεργιακών μέτρων. Υπό